Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς ανοίξαμε το σεζόν και είμαι μόλις τώρα από τη θάλασσα. Αλλά σήμερα θέλω να σας δώσω δύο συνταγές για τους άντρες. Δύο συνταγές για προστατικότητα. Συν, η μία συνταγή ταιριάζει και στις γυναίκες που έχουν ουρολίμωξη. Οπότε βιντεάκι είναι ενδιαφέρον, θέλω να το κοιτάξετε και στο τέλος του βίντεο θα έχετε ένα κομματάκι. Από πού είναι οι συνταγές? Συνταγές αυτές είναι από έναν παππού που δεν μοιάζει καθόλου, δεν φαίνεται καθόλου η ηλικία του, δεν μοιάζει καθόλου για παππού, τρέχει, ανεβαίνει στα βουνά, μαζεύει βότανα και θα ακούσετε τη φωνή του. Τη συνταγή μας τη χάρισε, αλλά δεν ήθελε να το δείξουμε. Λοιπόν, πρώτη συνταγή είναι και οι δύο συνταγές μάλλον είναι για προστατίτιδα, αλλά πρέπει να πάτε πρώτα στο γιατρό να είστε σίγουροι ότι είναι προστατίτιδα και δεν είναι κάτι άλλο. Η πρώτη συνταγή είναι φύλλα από άγριο χλαδιά, μία χούφτα έτσι, όπως παίρνουμε χούφτα, φρέσκα ή αποξηραμένα, με 2 λίτρα νερό, βράζουμε. Βράζουμε μέχρι να φύγει 1/4, θα μείνει περίπου 1,5 λίτρο νερό. Αφήνουμε τα φύλλα αυτά να κρυώσουν μαζί με το νερό και πίνουμε ένα ποτήρι την ημέρα, όποια ώρα θέλετε. Τελειώσει αυτό το 1,5 λίτρο, κάνετε άλλο. Κάνετε άλλο μέχρι που θα καταλάβετε ότι έχετε διαφορά. Περίπου 3 εβδομάδες, μπορεί να πάει 4, 5, 6, ανάλογα το θέμα που έχετε. Και αν προστατίτιδα πάει μαζί με τη λίμωξη, θα βάλετε και φύλλα από σικιά. 2 φύλλα από σικιά, οποία θα τα πάρετε, θα τα πλένετε πολύ καλά και θα βράσετε μαζί με τα φύλλα. Ένα ποτήρι την ημέρα. Δεύτερη συνταγή είναι πάλι με παλιούρι. Θα ακούσετε πρώτα το παππού, βέβαια, μάλλον θα πω κι εγώ, εύκολο είναι. Αν έχετε μαζί με προστατίτιδα, έχετε λίμωξη, θα βάλετε και εκεί στα βότανα 2 φύλλα από σικιά. Αν είναι γυναίκες, και έχετε ουρολίμωξη, να πάρετε αυτά τα φύλλα, κομματάκια αυτά, με 2 φύλλα από σικιά. Γνωστό βότανο. Πώς να το βρείτε? Τώρα είναι τέτοιο, πράσινο. Μπορείτε να το μαζέψετε, να το στεγνώσετε μέσα στο σπίτι σας κάπου, να μην βαράει ο ήλιος, να φυσάει λίγο αέρας και να έχετε για όσο θα χρειαστεί, για ένα χρόνο το κρατάτε. Αν τυχόν δεν βρήκατε τώρα ή δεν σκεφτήκατε τώρα, μπορείτε να πάρετε, να μαζέψετε και μετά όταν θα στεγνώσουν, θα αποξηραθούν, αλλά τότε χάνουν τη δύναμή τους και θα χρειαστείτε παραπάνω χρόνο. Θα ακούσετε τώρα τι θα πει ο παππούς και μετά στο κάτω από το βίντεο, αν δεν καταλάβατε κάτι, αν έχετε ερωτήσεις, γράψτε, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Θείο, πες μου, τι είναι αυτά που με έφερες εδώ? Αυτά είναι σπόρος από παλιούρια. Παλιούρια, τι τα κάνουμε? Τα παλιούρια έναν καιρό κάνανε φράχτες. Αχα. Επειδή είχαν γάτια, για τα ζώα φράχτες και δεν πλησιάζει κανένα ζώο και επειδή είναι πολύ αγάθη. Αχα. Και τώρα? Τώρα αυτά τα μαζεύουμε, τα βράζουμε 27 κομμάτια σε 2 κιλά νερό. Θα το βράσεις να φύγει μισό κιλό. Σιγά σιγά σιγά. 1,5 κιλό. Θα το αφήσεις να κρυώσει μετά το βράσιμο.
μετά το στραγγίζεις και το βάζεις στο ψυγείο, γιατί αυτό δεν αντέχει πολύ καιρό σε υγρό, κατάλαβες. Θα χαλάσει. Ξυνίζει. Ξυνίζει. Και πώς το πίνουμε? Πίνει ένα ποτήρι το βράδυ, ένα ποτήρι το πρωί. Νεροπότηρο. Νεροπότηρο. Για πόσο καιρό? Αν έχει λίμωξη, θα βάλει και δύο φύλλα μέσα, θα βάλει σε δύο φύλλα από σικιά. Να βράσει μαζί με αυτό. Αχα. Η λίμωξη φεύγει από τη σικιά, τα φύλλα. Αυτό είναι για τους άντρες. Για τους άντρες. Α, η γυναίκα δεν... Και οι γυναίκες έχουν... Ουρολίμωξη, ναι. Ουρολίμωξη, ναι. Για το προστάτη όμως για τους άντρες. Για τους άντρες. Πόσο καιρό θα πίνουνε? Μόνος θα το καταλάβει. Το πολύ πολύ να πιει ένα μήνα. Το πολύ. Αχα. Αλλά σε 15 μέρες θα το καταλάβει μόνος. Καλύτερα. Ευχαριστώ. Αυτοί δεν μπορούν να ορίσουν. Κατάλαβες, δεν μπορούν να πάνε να ορίσουν. Και μετά σιγά σιγά πιο εύκολα. Ανοίγει το κανάλι και πηγαίνει ελεύθερα. Να είστε καλά, Θείο. Και εσείς να είστε καλά. Εύκολο δεν ήτανε? Ωραία, οπότε θα κρατήσετε αυτές τις συνταγές για ώρα ανάγκης. Φύλλα από άγρια χλαδιά μπορείτε να μαζέψετε άνοιξη, αρχές καλοκαιριού, αν θα βρείτε, ή θα πάρετε από τα βότανα βιολογικά. Αυτά εδώ, αυτά είναι παντού. Αυτά είναι παντού. Αλλά όπως είπε ο άνθρωπος, 27 κομματάκια είναι για μία δόση. Κάνατε τη μία δόση, τη βράσατε, τελείωσε. Ένα ποτήρι το πρωί, ένα το βράδυ ήπιατε. Όταν θα τελειώσει, δεύτερη δόση. Όταν θα τελειώσει, τρίτη δόση. Μέχρι που ακόμα χρειάζεται. Απλά το παλιούρι το πίνουμε ένα ποτήρι το πρωί, ένα το βράδυ. Από άλλο, πίνουμε μόνο το πρωί. Μην μπερδευτείτε. Θέλω να είστε καλά. Συγγνώμη για το πως είμαι μετά από τη θάλασσα χωρίς μακιγιάς, αλλά νομίζω η συνταγή προηγείται. Οπότε τα λέμε αύριο. Κάνε ένα άλλο βιντεάκι με χρήσιμες συνταγές. Θέλω να είστε καλά, χωρίς προβλήματα υγείας.